μαζί μας για να μας πει τι θα γίνει, τι έχει προγραμματιστεί από τον Άρη, να μας δώσει, να πάρουμε μια γεύση δηλαδή για το τι θα συμβεί σήμερα. Αλλά και αύριο, επαναλαμβάνω, αύριο 25 Μαρτίου τα γενέθλια του Άρη. 100 πόσα χρόνια, Αντώνη, καλησπέρα. 100. Καλησπέρα Γιώργο, την καλησπέρα μου και στους ακροατές του Λίμπερο. 108 χρόνια. 108, κλείνει, 108 χρόνια ζωής κλείνει. Τι λέει, ρε φίλε, τι λέει, ρε φίλε. 108, μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνεις, Αντώνη? Όλα καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Μπασκετική ομάδα, πώς θα πάει λίγο το... να πάμε λίγο στο κομματάκι εκεί που αγαπάμε πολύ και οι δύο? Στο μπάσκετ, προετοιμάζεται τώρα για τον αγώνα με τον Προμηθέα, με πολλά προβλήματα όπως έχει όλη τη χρονιά. Δυστυχώς οι τραυματισμοί έχουν πλήξει την ομάδα από το ξεκίνημα. Ναι, αλλά έχουν κάνει οι διοικούντες εκεί πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή με τα λίγα που έχουν, δυστυχώς, με τα λίγα τα οικονομικά εννοώ, έχουν κάνει μια ομάδα, ναι, με αξιοπρέπεια, δηλαδή μια καλή ομάδα, καλή. Τη βοηθάει και κοίταξε, ο κόσμος, την αγαπάει ο κόσμος. Ναι. Αυτό ήταν μονόδρομος για τον Άρη, για την ΚΑΕ Άρης. Κάθε μέρα είναι μια πάλι και ένας αγώνας. Γιατί όπως ξέρεις, όταν υπάρχουν πολλά χρέη από το παρελθόν, ένα κεφάλι κόβεις, ένα βγαίνει την ίδια μέρα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκε μια ομάδα με το χαμηλότερο μπάτζετ της Α1. Κάτι που ίσως θα πρέπει να έχει γίνει και πέρυσι. Το χαμηλότερο σε όλη την Α1 έχει ο Άρης, το χαμηλότερο μπάτζετ. Σε όλη την Α1, ναι. Έλα, είναι βία-βία 350.000 ευρώ το μπάτζετ. Δεν το ήξερα. Το νούμερο το ήξερα πάνω κάτω, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν το χαμηλότερο. Ναι, ναι. Είναι το πιο χαμηλό μπάτζετ και αυτό έγινε για να μπορεί και να πληρώνει η ομάδα, αλλά και να διευθετούνται και οι όποιες υποχρεώσεις, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το περασμένο καλοκαίρι λύθηκαν 8 μπαν και σίγουρα η αποπληρωμή τους είναι πολύ επίπονη διαδικασία. Ναι, 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 ναι. Εννοείται. Γιατί δεν γίνονται πάντα οι συμφωνίες με τους όρους που θέλει η ομάδα, όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Πιέζουν οι πιστωτές αυτοί που έχουν να παίρνουν χρήματα και εύλογα. Οπότε η φετινή σεζόν είχε και πάρα πολλές αναποδιές. Είχε αρκετές φορές ουσιαστικά κλείσιμο των γηπέδων, έτσι. Όταν μιλάμε για 10%, μιλάμε ουσιαστικά για ένα κλειστό γήπεδο. Είχε τα λεφτά του στοιχήματος που δεν ήρθαν ποτέ. Είχαν προϋπολογιστεί από όλες τις ομάδες, όχι μόνο από τον Άρη. Ήταν κάτι σαν να λέμε τηλεοπτικό συμβόλαιο, γιατί ήταν βέβαιο ότι θα έρθουν τέλη Ιανουαρίου. Δεν ήρθαν ποτέ αυτά τα λεφτά, οπότε οι δυσκολίες σίγουρα είναι πολύ σημαντικές. Και όπως είπα, ειδικά σε ομάδες με χρέη από το παρελθόν, κάθε μέρα είναι και μία μάχη. Για πάμε όπως είπες και εσύ, στο αγωνιστικό επίπεδο, εντάξει, η ομάδα είναι πραγματικά πολύ μαχητική. Αν σκεφτούμε πέρα από αυτό που είπαμε από τον μπάτζετ, ότι μονίμως παίζει χωρίς 2-3-4 παίκτες, εντάξει, σίγουρα η πορεία της μέχρι τώρα θα μπορούσε να έχει και άλλες νίκες βέβαια, αλλά η πορεία της μέχρι τώρα είναι τουλάχιστον αξιοπρεπής. Για πάμε στις σημερινές εκδηλώσεις, Αντώνη, να μας πεις τι θα γίνει πάνω κάτω. Ναι, ναι. Εδώ στο Νίκ Άλλη Σχόλ ήδη από τις 8.30-9 το πρωί έχουν ξεκινήσει οι ετοιμασίες για την εκδήλωση για τα 108 χρόνια του Άρη, η οποία θα ξεκινήσει συμβολικά στις 19 και 14, δηλαδή το έτος ίδρυσης του Άρη, 7 και 4 στην ουσία. Σίγουρα αλλιώς είχε προγραμματιστεί από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου αυτή η εκδήλωση και αλλιώς εξελίχθηκε. Είχε προετοιμαστεί να γίνει μια... Οι προετοιμασίες αφορούσαν σε μια έτσι, γιορτή που να... συνάδει με το μεγαλείο αυτού του συλλόγου, τα γενέθλιά του, ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Όμως σίγουρα ο θάνατος, η δολοφονία του Άλκη Καμπανού, τα πήγε όλα αυτά πίσω. Δεν μπορεί να γιορτάσει ο Άρης με τον τρόπο που θα ήθελε. Οπότε σήμερα θα γίνει, σήμερα στο Παλέντε Σπορ, στο Νίκ Άλλη Σχόλ, θα γίνει μια σεμνή, ας το πούμε, εκδήλωση, όπου φυσικά καλούνται να δώσουν το παρόν και οι φίλοι του Άρη, πέρα από τους προσκεκριμένους, τους επίσημους, τα τμήματα του συλλόγου κτλ. Θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις ανθρώπων οι οποίοι ανακοινώθηκαν χθες όλα τα ονόματα, ανθρώπων οι οποίοι έχουν προσφέρει στον Άρη και συνεχίζουν να προσφέρουν. Κάποιοι είναι εν ζωή, κάποιοι άλλοι όχι, όπως φυσικά και σε κάποια τμήματα τα οποία έφεραν σημαντικές διακρίσεις στο Σύλλογο μέσα στο 2021. Μάλιστα. Και στον επίλογο της εκδήλωσης θα προβληθεί έτσι ένα πολύ συγκινητικό βίντεο το οποίο έχει ετοιμαστεί για λογαριασμό του ΑΣΥΓΜΑ, περίπου 20 λεπτών, που θα έχει μέσα κάποιες μαρτυρίες, κάποιες συνεντεύξεις και θα αποτυπώνει ακριβώς τι πρεσβεύει ο Άρης πέρα από ένα αθλητικό σύλλογο. Σίγουρα ομάδες με τέτοιο μέγεθος αποτελούν και ένα κοινωνικό φαινόμενο, οπότε πιστεύω ότι και σε αυτό το βίντεο, το οποίο θα δημοσιευτεί αύριο και από τους λογαριασμούς, για να το δει όλος ο κόσμος, του ΑΣΥΓΜΑ Άρης στα social media παντού, θα είναι αντιπροσωπευτικό του τι πρεσβεύει
αυτός ο σύλλογος. Θα τιμηθούν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, παράγοντες, αθλητές? Ναι, 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 θα τιμηθούν, φυσικά θα τιμηθούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν κάποιοι από αυτούς χρόνια στον ΑΣ. Θα τιμηθούν κάποιοι άνθρωποι που εξοδιοικητικά στηρίζουν την προσπάθεια του ερασιτέχνη εδώ και χρόνια, όπως φυσικά και κάποιοι οι οποίοι δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή. Θα γίνει μια τιμή και προς αυτούς για την προσφορά τους στο σύλλογο. Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να καλά, όλα να πάνε καλά το βράδυ. Να καλά. Εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.